και ο κυρία Τωμάη. Θέλω να πω ότι το θέμα της Χρυσαυγής δεν υφίσταται ως θέμα. Απαντήθηκε, είναι σαφές. Όμως, και θέλω να πω ένα άλλο θέμα. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών είναι λογικό οι πολίτες να σκεφτούν με ορισμένα πολιτικά κριτήρια, δημοκρατικά και αντιμνημονιακά κριτήρια και κριτήρια για την καθημερινότητά τους. Ένα παράδειγμα. Διάβασα σήμερα στην Ευθεροτυπία το κεντρικό της θέμα που αφορά το ζήτημα των χιτά στην Αττική. Πώς η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να μιλήσουμε ευρωπαϊκά, όπως λέει και η κυρία Τωμαή, απειλεί ότι θα κοπούν οι επιχορηγήσεις, τα χρήματα, 2,2 δις για την δημιουργία των χιτά, για τα σκουπίδια στην Αττική, επειδή είναι στημένο το παιχνίδι της διαπλοκής, αναφέρει συγκεκριμένα το θέμα αυτό με τις ομίλους που έχουν πάει εκεί, και λέει τελειώνουν. Δηλαδή, δεν θα έχουμε κοινοτικά κονδύλια. Η κοινότητα θέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να γίνουν αυτές οι επενδύσεις από το κρατός. Και όχι από ιδιώτες. Είναι σδίτ αυτές. Ωραία. Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και τι λέει τώρα η κοινότητα. 10 χρόνια τώρα δημιουργούνται μία σειρά διαδικασιών τέτοιες που φέρνουν τροχοπέδι στο να αναπτυχθεί ο σχεδιασμός αυτός. Εδώ έχουν στήσει τη δουλειά οι όμιλοι. Αυτό λέει η κοινότητα. Μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Επειδή είστε φαντάζομαι πέντε ελευθερία ανταγωνισμού. Προφανές το έχουν στήσει το μαγαζί μεταξύ τους. Πώς θα πάρουν. Και αυξάνουν τα κόστη. Και έχουν βάλει και όρο σε όλες τις χιτά σε όλη την Ελλάδα ότι τόσα χιλιάδες απόβλητα κάθε χρόνο θα πηγαίνουν εκεί. Δηλαδή τόσα χρήματα θα παίρνουν οι μεγάλοι εργολάβοι. Αν είναι λιγότερα, θα αυξάνουν τα δημοτικά τέλη για να τους πληρώνουμε. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό που δίνει τη διαπλοκή του κυρίου Σγουρού. Που λέει ότι δεν είναι διαπλακόμενος κιόλας, εδώ γελάμε, τη διαπλοκή του κυρίου Σγουρού, αλλά το χειρότερο δείχνει ότι κινδυνεύει η Αττική και η Πελοπόννησος ιδιαίτερα, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, να μείνουν χωρίς λύση. Τώρα θα βγει ο Σγουρός και θα σας πει: δώστε ονόματα. Τα λέμε, όλοι οι όμιλοι γραμμένοι είναι μέσα. Θα βγάλει αυτό να διαβάσει σήμερα. Και να πάει να κάνει και διάλογο με την κυρία Δούρου. Να μην αποφεύγει. Να η διαπλοκή και φοβάμαι να και η διαφθορά. Από ό,τι προκύπτει από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, Σπύρο, για να κάνω εγώ τη γέφυρα μεταξύ της κυρίας Τωμαή και του κυρίου